την επόμενη μέρα στην κυβέρνηση. Δημιουργεί ολιγοπόλιο ή σπάει τη διαπλοκή? Κοιτάξτε, είναι ο νόμος, είναι κομμάτι του νόμου και κομμάτι της διαδικασίας της συνολικής που κατά τη δική μας γνώμη βάζει μία τάξη στο τηλεοπτικό τοπίο. Προφανώς κανένας δεν λέει ότι τα πράγματα είναι τα άριστα, αλλά βρισκόμασταν σε ένα πεδίο το οποίο είχε ακαταστασία, ανομία, ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε για 27 ολόκληρα χρόνια και τώρα έχουμε κανόνες. Εγώ βλέπω ακόμα και από πολίτες οι οποίοι δεν ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ, αντιπολιτεύονται το ΣΥΡΙΖΑ, διαφωνούν σε μια σειρά ζητημάτων με αυτή την κυβέρνηση, αντιλαμβάνονται την ανάγκη σε όλους τους χώρους του δημόσιου χώρου, του διαλόγου, της οικονομίας, της επιχειρηματικότητας που αφορά όμως δημόσια και κοινωνικά αγαθά όπως η ενημέρωση και η πληροφορία, να υπάρχουν κανόνες. Αύριο μεθαύριο, στις επόμενες, παραεπόμενες, σε τρεις εκλογές, μπορεί να υπάρχει μια άλλη κυβέρνηση. Δεν νομίζω να διαφωνεί κανείς στους κανόνες. Ναι, αλλά εδώ πέρα κυρία Κατσίμη, δόθηκε λυσαλέα μάχη για να μην υπάρξουν κανόνες. Δόθηκε λυσαλέα μάχη ώστε να μπορέσουν τα 27 χρόνια να γίνουν 28 και να φτάσουμε στα 37. Έγινε σημαντική προσπάθεια ώστε αυτός ο οργανισμός, είτε με τη μη συγκρότηση του ΕΣΟΥΡΟΥ, είτε με μια κατεδαφιστική αντιπολίτευση, κυρίως από τα μίντια και δευτερευόντως από την αντιπολίτευση, γιατί εκεί πέρα έπονταν η αντιπολίτευση των μίντια. Και βέβαια, σε αναφορικά και με το ερώτημα το προηγούμενο που κάνατε, υπάρχει διαφορετικός τρόπος του να παρουσιάζεις μία είδηση και να λες γνώμη. Είναι τελείως διαφορετικό να πεις ότι έχουν προστατευτεί το 80% των συντάξεων και υπάρχουν κάποιες μειώσεις από εκεί και πάνω, στα πάνω το 1.300 ευρώ μεικτά σε επικουρικές συντάξεις, και τελείως διαφορετικό να βγάζεις ένα τίτλο 40% μείωση συντάξεις. Δεν είναι αυτό η πραγματικότητα. Κανείς δεν χαίρεται ούτε για 10 σέντ, ούτε για 1 ευρώ, ούτε για 5 ευρώ να κόβονται σε μία σύνταξη. Αλλά εδώ γίνεται μία προσπάθεια. Δεν έχουμε ένα κουμπαρά γεμάτο και δεν ξέρουμε πού να μοιράσουμε λεφτά. Έχουμε έναν άδειο κουμπαρά, έχουμε μια κατεστραμμένη οικονομία και έχουμε να κάνουμε δύσκολες και πολύ δύσκολες επιλογές. Και προσπαθούμε, χωρίς να το πετυχαίνουμε πάντα άριστα, κυρία Κατσίμη, κύριε Σκάλκο, να βάλουμε αυτές τις προτεραιότητες. Αλλά επειδή με ρωτήσετε για τον αριθμό 4, εμείς έχουμε τη θέση μας. Είναι απολύτως συγκεκριμένη. Όλοι αυτοί οι οποίοι κάνανε προπαγάνδα την προηγούμενη περίοδο, να μην κλείσει καμία φωνή, να πάρουν όλοι άδεια, βάλτε ένα τίμημα, λέγανε 3 εκατομμύρια, είναι 8 κανάλια, πάρτε 24 εκατομμύρια, να είναι όλοι οι σταθμοί αδειοδοτημένοι. Οι ίδιοι που είχαν αυτό το επιχείρημα μέχρι πριν από μια εβδομάδα που έγινε ο διαγωνισμός, είναι οι ίδιοι που πήγανε στη συνάντηση και είπαν, α, τώρα που πήραμε εμείς άδεια, να μην δοθεί καμία άλλη άδεια σε κανέναν, και αν δοθεί αυτό είναι απαράδεκτο και εμείς θα κάνουμε, θα ράνουμε, θα δείξουμε. Εντάξει. Η αλήθεια να λέγεται. Αυτό ήταν το βασικό σύνθημα αυτών των σταθμών. Όταν βλέπεις ότι υποχωρούν κάποιες γραμμές σου, βάζεις κάποια χρήματα, κοιτάζεις μόνο να προασπίσεις αυτά τα συμφέροντα τα οποία είναι της επόμενης μέρας. Δηλαδή μόνο τον εαυτό σου, και όλα τα υπόλοιπα είναι προφάσεις εν αμαρτία. Βλέπω για παράδειγμα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα να πρωτοστατούν στην προστασία των εργαζομένων. Μακάρι αυτό να είναι μια ειλικρινής μεταστροφή. Και μακάρι να είναι τόσο διάχυτη η ευαισθησία για τους εργαζόμενους, καλά, στο πολιτικό σύστημα και την ελληνική κοινωνία. Ήταν, κύριε Σκάλκο, η πιο σκληρή, απεργοσπαστική μηχανισμή, ναι, σε όλες τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων και του δικού σας χώρου, μιας και μου μιλάτε για συναδελφικότητα. Γιατί εγώ την αντιλαμβάνομαι την ανάγκη για συναδελφικότητα και αλληλεγγύη, αντιλαμβάνομαι την ανάγκη να μην υπάρχει κοινωνικός αυτοματισμός, αντιλαμβάνομαι να μην λέει ο Ζαχαριάδης ότι εγώ μόνο αν βγάλω τα μάτια του Σκάλκου και της Κατσίμη μπορώ να ζήσω. Διότι έτσι ζούσανε. Ζούσανε παρασυρτικά. Έχουν τη δικιά τους γραμμή και θα συνεχίσουν να την έχουν όπως σε όλες τις χώρες του κόσμου. Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Είναι αλλιώς να έχεις κανάλια και αλλιώς να έχεις. Να έχεις κόμματα κανάλια. Διότι εδώ πέρα είδαμε σε οριακές στιγμές, κυρία Κατσίμη, την αντιπολίτευση να μην την κάνει η θεσμικά εκλεγμένη αντιπολίτευση, αλλά να την κάνουν τα μίντια. Και να έπεται η αντιπολίτευση. Και αυτό είναι στρέβλωση για τη δημοκρατία. Και εφόσον πάμε τη συζήτηση σε αυτά τα ζητήματα, και τέθηκε προηγουμένως το ζήτημα της αυγής, και θέλω να το απαντήσω αυτό, και της μετοχικής της σύνθεσης. Και των εσόδων, και όπου έχει τα έσοδα. Τώρα μιλάτε εσείς, κύριε Σκρέτα, εγώ... που η Νέα Δημοκρατία...